Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Εκπομπή του All About Aris στην συχνότητα του Λίμπερος 107 και 4 και σήμερα Πέμπτη. Μέχρι τις 7 θα πάμε φυσικά όπως το κάνουμε καθημερινά. Με όλο το ρεπορτάζ που αφορά τον Άρη, την ποδόσφαιρο, την μπάσκετ, την αεραστέχνη, οτιδήποτε έχει κυτρινόμαυρη απόχρωση, εν πάση περιπτώσει, και το σήμα του Θεού του πολέμου στο στήθος. Με τον Γιάννη Ζάτση είμαστε μαζί σήμερα, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και το αγαπημένο Power of Love στις τηλεοράσεις για το Χρύσανθο. Και επικοινωνία με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων πάντοτε. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Με αρκετό μπάσκετ ασχοληθούμε σήμερα και με ποδόσφαιρο φυσικά. Το μπάσκετ περισσότερο γιατί έχει και παιχνίδι χθες και έχει και μάλιστα πολύ σημαντικό παιχνίδι μεθαύριο τις 4.30 ώρα στα Τρίκαλα με τον Άρη να είναι άκουσον πρώτο τελευταίο στη βαθμολογία. Ωραία, στην Α1. Δωδέκατος. Έχει την ισοβαθμία. Ναι, οκ. Συγχαρητήρια. Μας χρήσω στο χάπι τώρα. Στην τριπλή ισοβαθμία. Δηλαδή πια χαιρόμαστε τώρα που είμαστε στην τριπλή ισοβαθμία από πάνω. Απλά να είμαστε ακριβείς. Να είμαστε ακριβείς, δεν είμαστε προτελευταίοι. Είμαστε... Σχεδόν προτελευταίοι, σε κάλυψα. Προτελευταίοι. Δεν περιποιεί τιμή, όπως και να έχει, είτε είναι η ισοβαθμία είτε, είτε όχι, δεν περιποιεί τιμή για τον Άρη να συζητάμε ότι είναι σε αυτή τη θέση την οποία είναι. Με όλα τα... με όλες τις παραμέτρους φυσικά, τη χρονιά, τη δύσκολη, την αποτυχία, την παταγώδη του Λάσκαρη, την αποψήλωση του ρόστερ... Με όλα όσα θέλετε να βάλουμε μέσα στην κουβέντα και στην εξίσωση. Αλλά όπως και να το κάνουμε, για τον Άρη μιλάμε, τον αυτοκράτορα πάλι ποτέ του ελληνικού μπάσκετ. Ένα τοτέμ του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο κινδυνεύει. Ναι, κινδυνεύει, γιατί κινδυνεύει άμα δεν κερδίσει αυτά τα παιχνίδια που πρέπει στις επόμενες τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές να αποχαιρετήσει και την Α1 για πρώτη φορά. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το. Από το δάκτυλό μας. Έτσι είναι η... Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και έχει γίνει ακόμη πιο σκληρή με την πολύ κακή εμφάνιση χθες της ομάδας κόντρα στην Κίμη. Και την ήττα εύκολα, με κατεβασμένα τα χέρια, χωρίς βέβαια Αθηναίου και Μπέλ, εννοείται. Πώς να σου πω κάτι. Μία ήδη κακή ομάδα, ναι, η οποία έχει κάνει 7 νίκες συνολικά. Όταν της λείπουν και δύο τόσο βασικοί παίκτες και δεν έχει επιλογές, φυσιολογικό είναι. Έχει, ναι, ναι. Με το ρόστερ πρέπει να είμαστε υπηκείς. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή και δεν εξυπηρετεί σε κάτι να κράζουμε τώρα τους καλοσφαιριστές της ομάδας. Αυτή είναι, δεν μπορείς να πάρεις άλλους, δεν έχεις άλλους. Αυτή είναι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι και φάνηκε και χθες ότι δεν μπορούν να υπομισθούν μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορούν. Μα με τον Αθηναίο και τον Μπέλ θα μιλούσαμε διαφορετικά χθες. Κέρδισε τον Προμηθέα. Κέρδισε τον Λαύριο. Δύο πολύ καλύτερες ομάδες από την Κίμη. Γι' αυτό λέω ότι με αυτούς που έπαιξαν, με αυτά τα παιδιά που έπαιξαν χθες, δεν μπορούμε να έχουμε και πολλές απαιτήσεις. Προσπαθούν. Εντάξει, είναι και ψυχολογικό το θέμα πλέον, διότι νιώθουν πάρα πολύ μεγάλη πίεση στις πλάτες τους. Το αντιλαμβάνεστε. Και όταν μάλιστα είσαι ένας παίκτης που για αυτούς που αγωνίστηκαν χθες περισσότερο είναι ρολίστες, με συγκεκριμένο χρόνο και σκοπό με στο παιχνίδι από τον προπονητή, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ, πολύ δύσκολα. Κοίταξε, ο Άρης θεωρητικά με δύο νίκες εξασφαλίζεται 99% άμα δεν γίνουν απίθανα πράγματα. Ακόμα και με μία νίκη μπορεί να είναι αρκετή. Δεν το συζητάμε βέβαια να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να κερδίσει μόνο ένα μάτσα από τα επόμενα τέσσερα. Έχει δύο παιχνίδια στην έδρα του με τον Πανιόνιο και το Ρέθυμνο. Και έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τα Τρίκαλα το Σάββατο και με τον Κολοσσό τελευταία αγωνιστική που θα είναι αδιάφορος. Όσο μπορεί αυτό να παίξει το ρόλο του στο μπάσκετ. Νομίζω ότι εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη, ειδικά αν δούμε το πρόγραμμα των άλλων. Και ο Φάρος, παραδείγματος χάρη, παίζει εκτός έδρας, αν θυμάμαι καλά, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα το πούμε και ακριβώς. Εντός έδρας παίζει με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Θεωρητικά ο Φάρος, αν κάνει μία νίκη, θα είναι θαύμα. Μία νίκη να κάνει. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Άρης θέλει μία έως δύο νίκες για να τελειώσει αυτό το κακόγουστο αστείο. Και από εκεί και έπειτα, παρόμοια είναι η κατάσταση για τον Κόρυβο, που έχει μία νίκη σχεδόν βέβαια με τα Τρίκαλα. Αλλά από εκεί και πέρα, για να πάρει για ακόμα μία νίκη, πρέπει να κερδίσει μέσα στην Πάτρα τον Προμηθέα που είναι τρίτος. Όχι, δεν μπορεί να συμβούν αυτά τα πράγματα. Μπορούν να συμβούν. Και τα λέω αυτά όχι για να καθησυχάσω ή να ηρεμήσω. Είναι η πραγματικότητα.
Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι ο Άρης φέτος είναι μια πολύ κακή ομάδα. Με τα σημάδια να είναι από την πρώτη αγωνιστική που φάγαμε 30 στον Κόρυβο. Έκανε κάποιες σημαντικές νίκες, ΑΕΚ, μέσα στο Λαύριο, όταν ακόμα είχε μια διαφορετική υπόσταση ως ομάδα. Και έγινε ακόμη πιο άσχημη κατάσταση από τη στιγμή που άρχισαν να αποχωρούν μετά και οι παίκτες που μπορούσαν να σηκώσουν βάρος και είχαν και προσωπικότητα. Και κυρίως αναφέρομαι στην περίπτωση του Βασιλόπουλου, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να παρασύρει και τους υπόλοιπους, γιατί έχει μια τεράστια προσωπικότητα. Πλέον έχουν μείνει ελάχιστοι. Ένας από αυτούς είναι ο Αθηναίου που έλειπε χθες. Είναι ένας παίκτης που έχει προσωπικότητα, όπως και να το κάνει. Μπορεί να πάρει ένα σουτ μεγάλο, μπορεί να κάνει μια προσπάθεια. Και έλειψε πάρα πολύ από το χθεσινό παιχνίδι. Και είναι και εντελώς άδικο τώρα, γιατί ακούω και κριτική για τον Λευτέρη τον Μποχορίδη. Τώρα ο Μποχορίδης ήταν. Πόσα χρόνια τον Παναθηναϊκό, 3-4? 3, νομίζω. Δεν έπαιζε, ρε παιδιά, σχεδόν καθόλου. Δεν είναι παίκτη που δεν έχει καθόλου ρυθμό αγωνιστικό. Είναι 3 χρόνια απλά συμμετείχε στις προπονήσεις, έπαιξε ελάχιστα παιχνίδια. Ήταν πολλές φορές στην εξέδρα. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τον Μποχορίδη. Δεν είναι ο Αντετοκούμπο ο Μποχορίδης. Να δώσουμε δύο σημαντικές ειδήσεις από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Η μία λίγο πολύ είναι γνωστή. Αλλά εδώ βλέπω ότι υπάρχει θετική εξέλιξη και στο θέμα του Γιάνκοβιτς, γιατί παρετήθηκαν από τα δικόγραφα και ο Γιάνκοβιτς και ο Σίμτσακ και ο Σκορδίλης και ο Ξανθόπουλος και ο Πρίφτης και ο Κούνουπας για την κατάπτωση της εγγυητικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όταν μιλάμε για παρέτηση από τα δικόγραφα σημαίνει ότι πήραν λεφτά. Αφού μοιράστηκαν 65.000 ευρώ. Όση είδηση το σημειώσαμε βέβαια. Για τον Γιάνκοβιτς δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγο οριστική συμφωνία, αλλά η παρέτηση από το δικόγραφο δείχνει ότι υπήρξε και για το συγκεκριμένο κομμάτι και για τον συγκεκριμένο αθλητή συμφωνία. Και η παρέτηση σημαίνει ότι ακόμα κι αν πας σε μια διαδικασία να ξανακάνουν καταγγελία, ο Άρης έχει κερδίσει ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα πάει πάλι την αρχή το όλο θέμα. Το δεύτερο όμως, η δεύτερη πολύ σημαντική είδηση είναι ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτό το οποίο ήταν λίγο θολό, ρε παιδί μου, το όλο θέμα, πότε θα πάει στην Επιτροπή ο κύριος Γουλιέρμος για τις μετοχές. Και βλέπουμε στην επίσημη ανακοίνωση Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι υπήρξαν προφανώς όλα τα δικαιολογητικά από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης και τον κύριο Γουλιέλμο για να πάρει το 90%. Φύγαμε δηλαδή από το πληρεξούσιο που είχε μέχρι τώρα ο κύριος Γουλιέλμος από τον κύριο Λάσκαρη για να τρέχει την ομάδα και πάμε σε επίσημη αίτηση στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να γίνει ιδιοκτήτης ο κύριος Γουλιέλμος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα. Θα σου πω ότι μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει ο τρόπος που κινείται μέχρι στιγμής. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει συγκεκριμένες κινήσεις πληρώνει, ας πούμε, χρήματα και το μαθαίνουμε από το γεγονός ότι πλήρωσε. Κάνει κίνηση για τις μετοχές και το μαθαίνουμε από την ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτό και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Το αν θα συνεχίσει να μ' αρέσει θα είναι βάση γεγονότων. Γιατί αυτό έχει πάντα δύο αναγνώσεις, το καταλαβαίνετε. Μπορεί να θέλει. Σε πρώτη φάση είμαι θετικός. Μπορεί να θέλει μέχρι να κλείσει τις τρύπες και τα πολλά ανοιχτά μέτωπα να πηγαίνει έτσι χωρίς να δίνει δημοσιότητα και χωρίς να διατυμπανίζει τις κινήσεις του. Και όταν πια οριστικά απεμπλακεί ο Λάσκαρης από την ιστορία που λέγεται ΚΑΕ Άρης και την πάρει αυτός, το 90% δηλαδή, τότε από εκεί πέρα να λειτουργήσει και διαφορετικά και στο κομμάτι αυτό. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Αυτό μου δίνει να καταλάβω δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο κινείται στα θέματα αυτά ο κύριος Γουλιέλμος. Πάντως, προσπαθεί, πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Κάνει μια προσπάθεια, πληρώνει κάποια χρήματα, κάνει διαγωνισμούς, ρυθμίζει, προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Εντάξει. Και είναι άδικο. Πάνω στην τρέλα και τον εκνευρισμό, τώρα να τα βάζουμε και με τον Γουλιέλμο. Αυτή δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος. Ίσα-ίσα έχει μπει σε μια πολύ δύσκολη φάση για να προσπαθήσει να συμμαζέψει την κατάσταση. Και αυτό είναι προς τιμή του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ότι έχει βάλει ο άνθρωπος χρήματα είναι δεδομένο. Χωρίς να έχει πάρει ακόμη την ομάδα. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι έχει βάλει
χρήματα που κινείται η ομάδα, ρε παιδιά. Χρήματα που αν μπαίνανε από το Λάσκαρη, παραδείγματος χάρη, πριν τρεις μήνες, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι. Όχι, δεν θα χρωστούσε η ομάδα. Φυσικά και χρωστάει η ομάδα. Με απλές κινήσεις, βλέπετε, έδωσε κάποιες προκαταβολές, κάποια χρήματα στους περιπτώσεις που είχαν κάνει κατάπτωση, αίτηση κατάπτωση εγκυητικής και αμέσως παραιτήθηκαν από το δικόγραφο. Έτσι. Που για να παραιτηθείς από το δικόγραφο, όταν έχει γίνει η διαδικασία. Έχεις πάρει λεφτά και έχεις κάνει και νέα συμφωνία, ναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αυτό σημαίνει παραιτούμε από το δικόγραφο και έχω πάρει λεφτά για να, πω, για να παραιτηθώ και κάνω και μια συμφωνία. Τα υπόλοιπα να τα πάρω σε βάθος, δεν ξέρω, ναι, εγώ ποιες είναι οι συμφωνίες. Το σημαντικό είναι ότι τα χρήματα αυτά που μοίρασε 65 χιλιάρικα είναι το ύψος εγκυητικής. 60 χιλιάρικα. Ναι. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει το εξής. Κατέπεσε η εγκυητική. Δεν φταίω εγώ, παιδιά, που κατέπεσε, ο Λάσκαρης κτλ. Και βάζω μια καινούργια εγκυητική. Κερδίζω έτσι ένα μήνα. Αυτό θα έκανε κάποιος ο οποίος θα ήθελε ενδεχομένως να κοροϊδέψει. Έτσι. Εδώ πήγαν λεφτά, παραιτήθηκαν από τα δικόγραφα φυσικά προφανώς και πρέπει να τηρηθούν οι όποιες συμφωνίες έχουν γίνει. Έτσι. Για να μην έχουμε εκ νέου παρόμοιες καταστάσεις. Αλλά δείχνει ο άνθρωπος ότι κάτι γίνεται. Τώρα θα μου πεις, και ο Λάσκαρης όταν ήρθε, φίλε, έβαλε 900 χιλιάρικα. Όχι 150 που έχει βάλει μέχρι τώρα ο Γουλιέλμος. Έτσι. Ναι. Πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ναι, αλλά εμείς πρέπει να κρίνουμε επί της ουσίας. Πρέπει να κρίνουμε με βάση τα γεγονότα που έχουμε κάθε φορά. Και αν αύριο μεθαύριο εξελιχθεί χειρότερα ή καλύτερα, πάλι να κρίνουμε αναλόγως. Δεν γίνεται επειδή κάποιος ξεκινάει θετικά να έχουμε πάντα μια θετική κρίση για αυτόν, ή αν κάποιος ξεκινάει με ένα-δύο λάθη να έχουμε πάντα μια αρνητική κρίση για αυτόν. Το γεγονός λοιπόν ότι μπήκαν χρήματα είναι απόλυτα θετικό. Το ότι παραιτήθηκαν από τα δικόγραφα είναι επίσης πάρα πολύ θετικό. Και αφού πήρε μια πολύ βαθιά ανάσα η ομάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο, ας δούμε λίγο και το αγωνιστικό, να πάμε να πάρει η ομάδα μια νίκη το Σάββατο για να ηρεμήσει και να σφραγίσει μετά από 20 μέρες και με τον Πανιόνιο την παραμονή, για να δούμε πώς θα δημιουργηθεί πλέον η ομάδα την επόμενη σεζόν. Το ότι είμαστε ο Άρης, το ότι είναι ο αυτοκράτορος του ελληνικού μπάσκετ, το ότι έχουμε ζήσει μεγαλεία, το ότι έχουμε ζήσει τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, ότι είμαστε μια ομάδα που ήταν φόβητρο για τους πάντες στο ελληνικό μπάσκετ, αυτό δεν αναιρεί ότι τώρα πρέπει να εστιάσουμε στην τωρινή κατάσταση και στον τωρινό αγώνα, ώστε να μην κλαίμε αύριο μεθαύριο. Ακούω πολλούς φίλους του Άρη να σκέφτονται και να λειτουργούν, λες και είναι ο αυτοκράτορας και είναι ντροπή που βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Ναι, είναι ντροπή. Ωραία. Και τι να κάνουμε δηλαδή? Να τα παρατήσουμε επειδή είναι ντροπή, να διαλυθούμε τελείως και να βουλιάξουμε εμείς την ντροπή μας και στο κλάμα και στον οδυρμό? Είναι ντροπή. Ακούω, λέμε, εγώ δεν ασχολούμαι, εγώ γνώρισα τον Άρη του Γκάλι, ωραία, είμαι όλοι αυτόν γνωρίσαμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Να παραιτηθούμε, να μην ξανασχοληθούμε? Καλά, μπορεί κάποιοι να μην ξανασχοληθούν. Αφήστε όμως αυτούς που ασχολούνται να δώσουν τη μάχη τους. Γιατί με το Λαύριο και με τον Προμηθέα, αν είχαμε παραιτηθεί, ανεξάρτητα από την καλή αγωνιστική εικόνα που είχαν οι παίκτες, το γήπεδο θα ήταν άδειο. Και χθες ακόμα, το ότι έχεις Τετάρτη του Πάσχα 3.500 κόσμο με την Κίμη, για μένα ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Κι ας είναι όλοι που λένε 6.000 θα έχουμε, 7.000 θα έχουμε και 15 θα έχουμε. Δεν είναι εύκολο. Το ότι έχει κόσμο ο Άρης, έχει κόσμο. Δεν είναι εύκολο όμως ο κόσμος να είναι παντού. Και απαιτούμε συνέχεια από τον κόσμο να είναι παντού. Α, στο μπάσκετ να πάει. Να πάει στο ποδόσφαιρο. Α, γεμίσει το ποδόσφαιρο. Να στηρίξει εκτός έδρας. Να πάει εντός έδρας. Να είναι εδώ. Να είναι στα Τρίκαλα το Σάββατο. Να είναι Τετάρτη στο τέτοιο. Να πάει την Κυριακή με τον Πανεγιάλιο. Να στείλει μήνυμα στον Ντόμ και στον Νικ. Να βοηθήσει οικονομικά την ΠΑΕ. Να βοηθήσει την ΚΑΕ. Πάτε και στο βόλεϊ που πέφτει να βοηθήσετε και εκεί. Πάτε και εδώ. Αυτός που είναι συνειδητοποιημένος αριανός θα πάει. Και που μπορεί, έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα οικονομικά θέματα στη μέση πάντα. Αλλά μην περιμένουμε μονίμως και πάντα από τον κόσμο να βγάζει το φίδι από την τρύπα. Που δεν μπορεί κιόλας ο κόσμος να το βγάλει. Αν δεν πληρώσει, αν δεν βάλει το χέρι ο Γουλιέλμος στην τσέπη, πόσα έσοδα να φέρει ο κόσμος? Αν δεν υπήρχαν οι διευκολύνσεις φέτος του Καρυπίδη στο οικονομικό κομμάτι, πόσα έσοδα να φέρει ο κόσμος? Τα έχουμε πει και για τη Super League του χρόνου. Πόσα έσοδα να σου φέρει ο κόσμος ώστε να βγάλεις. Χωρίς να βάζει λεφτά ο όποιος ιδιοκτήτης ή χωρίς να έχεις κανένα τρελό τηλεοπτικό συμβόλαιο. Δεν γίνεται. Ο κόσμος απλά του Άρη
κάνει τη διαφορά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Το ποδόσφαιρο, ας πούμε, σε σχέση με τους Ατρόμητους, τους Αστέρες Τρίπολης, άμα πάρεις τα ίδια τηλεοπτικά πάνω κάτω τα ίδια, θα κάνει διαφορά ο κόσμος σου. Και θα έχεις χαόδη διαφορά πλέον με τους Λεβαδιακούς και με όλους αυτούς στο οικονομικό κομμάτι όσον αφορά τα έσοδα. Στο μπάσκετ επίσης. Με White, McNeil και τα λοιπά, ο κόσμος του Άρη έκανε τη διαφορά με ένα 800 έσοδα. Είχε ο Άρης, πόσα είχε, αν θυμάμαι καλά. Και ο κόσμος σου φέρνει έσοδα κι αλλιώς. Σου φέρνει μεγαλύτερο τηλεοπτικό. Σου φέρνει περισσότερους χορηγούς. Σου φέρνει πολλά άλλα πράγματα. Αλλά έχει ταβάνι. Και στο ποδόσφαιρο, σήμερα που μιλάμε, και στο μπάσκετ ειδικά, σήμερα που μιλάμε, έχει ταβάνι. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα το πρώτο. Θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε και, μηνύματα και μηνυματικά. Έχουμε κάποια ενημερωτικά να τα διαβάσουμε όταν θα επιστρέψουμε και ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ αργότερα, εδώ μέχρι και τις 7. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, All About Aris on Air, στο Λίμπερο 107,4. Ο φίλος ο 538 λέει: αν μπορείτε, αναφέρετε στους συναριανούς μας που ασχολούνται με το FIFA να ψηφίσουν το Βικελίδης για πιθανό στάδιο στο FIFA 19. Ήδη έχουμε 9.000 ψήφους. Εγώ ψήφισα πάντως, φίλε 538, και ας μην ασχολούμαι με το FIFA. Αλλά επειδή ασχολούνται τα παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε και το Κλεάνθης Βικελίδης. Αλλά πρώτα απ' όλα, στο FIFA και στο κάθε FIFA, θα πρέπει να σταθεροποιήσουμε την ομάδα μας. Θα πρέπει να μπει ο Άρης. Γιατί με παροδικές επιτυχίες στην Ευρώπη δεν μπορούμε να μπούμε και σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία τόσο πολύ διαδίδουν την ομάδα. Το εννοώ να μπει με αξιώς, έτσι, όχι να μπει απλά για να το, επειδή το βάζουμε κάποιοι αριανοί ή επειδή το προσθέτουμε μέσα στη Λίγκα, να μπει και να είναι και μια καλή ομάδα, γιατί η επικοινωνία και μέσω αυτών των παιχνιδιών είναι πάρα 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 πολύ σημαντική. Ο φίλος αυτά 79 λέει: είναι δυνατό να ορίζουν Μάνο Ανδρικόπουλο στα Τρίκαλα? Είναι ξεκάθαρο μήνυμα της ΕΟΚ προς τον Άρη. Είδα την καλή διετησία που είχε ο Νιόνιος στα Τρίκαλα. Επίσης λέει: τα Τρίκαλα έχουν νεαρούς Αμερικανούς, αρκετούς σουτέρ. Δεν έχουν άγχος το κυριότερο. Με 50-50 θα νικούσαν τον Νιόνιο. Πρέπει να νικήσουμε. Δεν με νοιάζει πώς. Συμφωνώ απόλυτα. Και επίσης λέει για άλλο θέμα: είναι καλό ότι παραιτήθηκαν από τα δικόγραφο. Αλλά αν πέσουμε, υπάρχει το ίδιο κακό τέλος. Το αγωνιστικό και τώρα η διοίκηση πρέπει να πάρει το ματς με τα Τρίκαλα. Η διοίκηση τι να το πάρει, το πάρουν οι παίκτες. Η διοίκηση θα κάνει ό,τι πρέπει για να ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας και στο μάτς των Τρικάλων και στο μάτς με το Ρέθυμνο και στο μάτς με τον Κολοσσό. Και από εκεί και πέρα θα παίξει και ένα άλλο είδος παιχνίδι, στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Mikey, ti dará quello che ti davo. Τι, η κυρία λέω που παίζει τώρα τον αέρα, τι είναι η κυρία αυτή? Ο Σαββόπουλος τη διάλεξε. Βγαίνει έξω, μιλάει στα κινητά ο Σαββόπουλος, φίλε, και μας αφήνει εμάς να ακούμε το Μότσαρτ, το θηλυκό Μότσαρτ. Κιώσεις. Τον έχει διαβρώσει και τον κιώσει. Άλλαξε το, σε παρακαλώ. Άλλαξε. Πάνε στο επόμενο. Πάνε στον επόμενο. Μου βάλει το θηλυκό Μότσαρτ να τραγουδάει εδώ πέρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα προβάλλε έτσι. Χαλαρά. Χαλαρά. Τέτοια τραγουδάκια. Τέτοια τραγουδάκια. Να είμαστε οκ. Okay. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο που ρωτάτε, για ένα φίλο που ρωτάει εδώ, τις τιμές των εισιτηρίων είναι από 5 ευρώ, φίλε μου, φίλε Κώστα. 5 ευρώ στα πέταλα, 10 ευρώ στη 2 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία και το συγκεκριμένο παιχνίδι της Κυριακής που θα έχει καλό καιρό. Θα είναι και στις 5 το παιχνίδι. Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη ούτε καν μέσω διαδικτύου. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για όλους σας να βρεθείτε στο Κλεάνθης Βικελίδης, να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι, να παίξει επιτέλους και ένα καλό παιχνίδι υπό την έννοια μια άνετης νίκης η ομάδα. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια που τα κέρδισε δύσκολα. Προσφέρεται ο Πανεγιάλιος για κάτι τέτοιο, είναι από τις πλέον αδύναμες ομάδες. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, ο Άρης ακόμα μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει την άνοδο. Οκ, έχει 10 βαθμούς διαφορά, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε τώρα να δούμε τίποτα περίεργα. Ο Άρης πρέπει να πάρει τις νίκες που πρέπει να πάρει για να σφραγίσει αρχικά την άνοδο και από εκεί έπειτα να δει αν θα είναι σε θέση, γιατί πλέον δεν εξαρτάται από αυτόν, να διεκδικήσει και την πρώτη θέση. Από τον Όφη, ο οποίος έχει μια πολύ δύσκολη έξοδο στην Δράμα.
δύσκολο από την άποψη ότι μπορεί να είναι και ισοπαλία το συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι μόνο ότι μπορεί να χάσει και να βοηθήσει έτσι τον Άρη να επανέλθει στην πρώτη θέση του πίνακα της βαθμολογίας. Σε κάθε περίπτωση όμως πρώτιστα θα πρέπει να πάρει ο Άρης στα 7 παιχνίδια που απομένουν τους 11 βαθμούς που απαιτούνται για την μαθηματική του εξασφάλιση και από εκεί και έπειτα να είναι και προσεκτικός γενικότερα. Σας είπαμε και πριν ότι ο Άρης πήρε εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πόντου, εισιτήρες 5 και 6. Εγώ τέτοια παιχνίδια τα φοβάμαι πολλές φορές, γιατί πάντα μπορεί να βρεθεί ένας χαζός, ο οποίος θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιους άλλους. Είναι και πρόσφατα τα παραδείγματα και τα βλέπετε και στη γειτονιά μας. Επειδή λοιπόν μπορεί να βρεθεί ο ένας χαζός και ο Άρης την έχει πληρώσει από έναν χαζό, θα πρέπει άπαντες όσοι πάνε στο γήπεδο με τον Απόλλωνα να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Μην εκεί που λέμε 11 βαθμούς ξαφνικά θέλουμε 16 ή 15 ή 14. Γιατί θα πάμε σε τέτοια σενάρια και τέτοιες καταστάσεις. Γιατί φού να τον κάνεις σε έναν συγκεκριμένο, θα πέσει κάτω σε εκείνο το μάτς. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι και από την πλευρά από εκεί, η 5 και η 6. Χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Να πάει ο Άρης να κάνει κατάληψη ειρηνική στο γήπεδο, να πάρει και τη νίκη και να φύγει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε μαγκές, ούτε οτιδήποτε. Ούτε δικαιώματα. Θα πρέπει η ομάδα να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Και φυσικά θα πρέπει να έχει τον κόσμο της, βέβαια. Το λέω τώρα για έναν κόσμο του Άρη, ο οποίος έχει δείξει, έχει υποδειγματική στάση μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση όμως τον ένα χαζό στη Δράμα, που δεν ήταν και τίποτα φοβερό και τρομερό. Ένα δυναμητάκι. Έτσι. Αλλά είδατε πώς πήγαν αμέσως να το εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά. Και ο Μπαϊκάρα πήγε να το εκμεταλλευτεί και αλλιώς. Αλλά και ήταν ο Σπυρόπουλος, ο οποίος δεν έγινε τίποτα, δεν έπεσε από το δυναμητάκι. Μπορεί να πέσει τώρα από κανένα χαρτάκι κανένας. Ξαναλέω, τα βλέπετε τα παραδείγματα. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Και στο παιχνίδι της Κυριακής να πάρει η ομάδα τους 3 βαθμούς, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι έχει υποχρέωση η ομάδα να έχει μια καλή εμφάνιση, να κάνει μια καλή εμφάνιση και να πάρει μια εύκολη νίκη με πολλά γκολ. Είναι υποχρέωση της ομάδας. Ούτε άγχος υπάρχει πλέον, ούτε τίποτα. Πρέπει να μπείτε οι ποδοσφαιριστές και να παίξετε καλό ποδόσφαιρο και να ανταμείψετε τον κόσμο που θα πληρώσει εισιτήριο για να έρθει να σας δει με τον Πανεγιάλιο. Ο οποίος παντού μαζεύει τριάρες, τεσσάρες και πεντάρες. Και στον πρώτο γύρο δεν κερδίσατε τον Πανεγιάλιο. Τον κέρδισαν όλοι. Μόνο η Βέρα και ο Χαρναϊκός. Η Βέρεια μπορεί να τον κέρδισε κιόλας. Πρόλαβε να παίξει. Τους βαθμούς τους παίρνει ο Πανεγιάλος έτσι. Και έφαγε και αφαίρεση βαθμών για την επιτήρηση. Έπεσε ακόμα πιο καλά. Έπεσε σίγουρα δηλαδή. Πρέπει να παίξετε καλό ποδόσφαιρο. Όχι να βαριέστε. Όχι να είναι να ήταν μετά το Πάσχα. Αν είχαμε διακοπή. Να μην υπάρχουν διακοπές. Μια εβδομάδα διακοπούλες είχατε. Ξεκουραστήκατε μετά από ήττα μάλιστα από τον Όφη. Θα πρέπει η ομάδα να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης με ένα καλό σκορ. Αυτό το μάτς είναι και μάτς που ο κόσμος δικαιούται να απαιτεί μια καλή εμφάνιση και πολλά γκολ. Και όχι να πούμε, α, ωραία, κερδίσαμε ένα 0, πολύ ωραία, πήραμε τους 3 βαθμούς. Όχι. Σε αυτό το μάτς πρέπει να παίξεις καλό ποδόσφαιρο, να ευχαριστήσεις τον κόσμο που θα έρθει να σε δει, να πετύχεις γκολ. Να ευχαριστήσεις και τους ανθρώπους που είναι οι εκλεκτοί καλεσμένοι, ο Τόμ και ο Νίκ, και γενικότερα να στείλεις και πολλά μηνύματα και ως κόσμος και ως ομάδα. Θα τα πούμε και αύριο βέβαια για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το παιχνίδι του Άρη κόντρα στον Πανεγιάλιο. 5 η ώρα, επαναλαμβάνω, το απόγευμα της Κυριακής. Σίγουρα το παιχνίδι στα Τρίκαλα για τον μπάσκετ έχει πολύ μεγαλύτερη βαθμολογική σημασία. Ο Άρης, αν δεν κερδίσει και αυτό το μάτς, θα μπλέξει για τα καλά και μετά θα τρέμουν και τα χέρια και τα πόδια και τα πάντα. Εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι με 2 νίκες η ομάδα θα είναι 100% σίγουρη. Μάλιστα 100% θα είναι αν κερδίσει τον Πανιόνιο στις 1 από τις 2. Μετά δεν θα προλαβαίνει
Ο Πανιώνιος σίγουρα, οπότε και στις ισοβαθμίες ο Άρης υπερτερεί. Μόνο από τον Κόρυβο δεν έχει την ισοβαθμία. Και στις τριπλές, τετραπλές κτλ. Σε περίπτωση νίκης επί του Πανιωνίου πάλι έχει τις ισοβαθμίες. Δεν πρέπει λοιπόν να δώσει περαιτέρω δικαιώματα στο μάτς με τα Τρίκαλα. Τα ήδη υποβιβασμένα Τρίκαλα. Θα πρέπει ο Άρης να πάρει αυτό το παιχνίδι. Να είναι πολύ πιο ήρεμος για τη συνέχεια. Και από εκεί και έπειτα να το σφραγίσει αυτό το όλο κόνσεπτ στο παιχνίδι με τον Πανιώνα, που έχουμε και κάτι χρωστούμενα και κάποιες γενικότερες καταστάσεις με τους Πάνθυρες και όλους τους φίλους τους. Άρα το μάτς των Τρικάλων είναι σημαντικό. Λογικά, έστω και όχι απόλυτα έτοιμοι, θα είναι ο Μπέλ και ο Αθηναίου στη διάθεση του Αγγέλου. Τώρα αυτό δεν ξέρω το αν δεν είσαι απόλυτα έτοιμος, το κατά πόσο βοηθάς ή όχι. Ή αν ξέρεις ότι πας πάλι χωρίς αυτούς, αν είναι καλύτερο. Δηλαδή το χειρότερο είναι να νομίζεις ότι πας με αυτούς και στο τρίτο λεπτό να σου πούν δεν μπορώ να παίξω άλλο. Αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά επειδή και καλό ιατρικό επιτελείο έχει ο Άρης, αλλά και έναν πολύ έμπειρο προπονητή, έχω την αίσθηση ότι θα τα στρώσουν τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να τα στρώσουν για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική απέναντι σε μια ομάδα που νομίζω έχει πέσει ήδη και απλά περιμένει το τέλος και έχει και πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι, γιατί λέμε πάρα πολλές φορές για τα προβλήματα που έχει ο Άρης, αλλά τα Τρίκαλα παίζουν με 7 και 8 παίχτες. Άσχετα είναι 3-4 Αμερικανοί. Και το πάλεψαν το παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Το πάλεψαν, το φτάσανε στο τρίποντο και τελικά έχασαν με 5 πόντους. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται στήριξη η ομάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να στηρίξουμε την ομάδα αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει ούτε το ρόστερ, ούτε η δυναμική της, ούτε τίποτα. Χρειάζεται 2 νίκες για να ηρεμήσει και στο αγωνιστικό κομμάτι και από εκεί και έπειτα να δούμε πώς από το καλοκαίρι θα αντιστρέψουμε συνολικά με εύκολο ή δύσκολο τρόπο, ανάλογα με τα χρήματα, την παρουσία ανθρώπων που θα υπάρχουν στη μετά λάσκαρη εποχή, για να δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Για να μπορέσουμε να έχουμε και απαιτήσεις σιγά σιγά ανάλογες του παρελθόντος. Αλλά για να έχεις απαιτήσεις ανάλογες του παρελθόντος, θα πρέπει να είσαι ρεαλιστής στο πολύ δύσκολο παρόν. Αν με τις δάφνες του παρελθόντος θεωρούμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε στο πολύ δύσκολο παρόν, κάνουμε ένα τεράστιο λάθος. Αυτά και για τον μπάσκετ. Θα πάμε στο διάλειμμα των 6, κύριε Ζάτση μου. Και όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε και γραμμές να τα συζητήσουμε όλα αυτά που σας είπα και μαζί. Στο 2310-287-888. Μετά τις 6, λοιπόν, θα ανοίξουν οι γραμμές εδώ στον Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής πλέον. Πάτε εδώ, στον Λίμπερο. Και στην εκπομπή του All About Aris. 2310-287 και 38 είναι στη διάθεσή σας. Εντάξει, για το αγωνιστικό δεν έχουμε και πολλά πράγματα. Ο Μαραγκός θα παίξει αντί του Δελιζήσει. Α, δούμε τώρα αν θα προχωρήσει κάποιες άλλες αλλαγές. Βλέπω τον Μπούρμπο αντί του Ζανακάκη δεξιά. Μια πιθανή επίσης αλλαγή. Ίσως δούμε τον Κανακούδη αντί του Βαλεριάνου. Έχει όλους τους παίκτες εκτός από του Παυλίδη στη διάθεσή του. Έχει δηλαδή πάρα πολλές επιλογές ο προπονητής. Και είναι για ένα μάτσο, όπως πολύ σωστά έλεγες, που σ' άκουγα προηγουμένως που έκανα ρεπορτάζ έξω με κάποια τηλέφωνα, ότι προσφέρεται για σκορ και θέαμα. Έτσι. Είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία είναι μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μετά την αφαίρεση 3 βαθμών δεν έχει για μένα σουτηρία. Αυτή και η Καλυθέα θα ακολουθήσουν σίγουρα, Βέρα και Χαρναγκού, και ψάχνουμε τους άλλους 2 για να συμπληρώσουμε την εξάδα των ομάδων. Δύο είναι αυτοί. 2 που πέσαν ήδη, Βέρα και Χαρναϊκός. 2 βάζω Καλυθέα και Παναγιάλιο σίγουρα. Και μένουν άλλοι, ψάχνουμε άλλους 2. Και ο Πανσεραϊκός έφαγε. Είναι ο Πανσεραϊκός και αυτός είναι σε δύσκολη θέση και είναι και πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Η Σπάρτη τη βλέπω και αυτή δύσκολα. 29 πήγε. 29. Ο Ιγυνιακός στον κόλπο. Είναι αυτές οι ομάδες οι οποίες θα παλέψουν. Έτσι. Για την αποφυγή του επιβιβασμού. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμούλες στο 2310-287 και 38. Πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σου, Άλεξ. Καλησπέρα.
Ο Νίκος είμαι. Χριστόφε, τι κάνεις? Καλά, καλά, εσύ? Φίλε, όταν λείπεις είναι αισθητή η απουσία σου, να το ξέρεις. Όταν λείπω. Ναι. Να λείπω όμως, έχουμε και υποχρεώσεις, φίλε. Θα παίρνουμε καμιά μέρα άδεια με τα παιδιά εκεί, τη γυναίκα, τη σύζυγο. Λοιπόν, θέλω ένα τραγούδι, Άλεξ, το άσε με να κάνω λάθος, γίνεται? Να το πούμε στο Γιάννη του Ζάτση, να το ψάξει, να το βάλει. Ναι, γιατί άσε με να κάνω θέλω λάθος. Θα το αφιερώσω σε αυτούς τους τύπους που διαλύσανε, όπως διαλύσανε όλα τα κλίματα, θέλοντας τα είτε στη Γάμα, είτε στη Βήτα, και τα διαλύσανε οικειοθελώς όλα τα τμήματα, ρε Χρήστανθε. Πώς γίνεται σε αυτό το σύλλογο τίποτα να μην αφήσαν όρθιο, ρε παιδί μου? Και φέραν αυτό τον αεριτζή, το γάβρο αυτό, και τον διάλυσε το σύλλογο. Ποιον? Τον διάλυσε το σύλλογο. Πού είναι αυτός να αλλάξει σε αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Ορίστε. Και ο Λάσκαρς Ολυμπιακός είναι? Τι είναι ο Λάσκαρς, θες να τις στείλω φωτογραφίες μέσα στο Ειρήνης Κιτηλίας? Εντάξει, τι. Επειδή έχει φωτογραφίες και ο Καρυπίδης ήταν ο Ολυμπιακός. Ο Καρυπίδης έχει, Χρήσανδε, αλλά 3 χρόνια λιδωρήθηκε όπως δεν λιδωρήθηκε κανείς στο πάρ. Αλήθεια είναι αυτό. Αν λέγαν τα μισά από όσα είπαν για τον Καρυπίδη, για τον Λάσκαρη, μπορεί να μην είχαμε φτάσει εδώ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Οι λεγόμενοι, αυτοί που τον αβαντάρανε. Και ξέρουμε καλά, Χρήστανδε, τι τον αβαντάρανε. Υπήρξε μεγάλη αβάντα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Καταστάθηκε ο σύλλογος. Τώρα τι κάνουμε, τώρα. Τώρα τι κάνουμε, τώρα. Αυτό είναι τώρα σημασία. Τι κάνεις? Να αναλάβουν τις ευθύνες του, κύριε. Και όχι ποιος? Με παλιά υλικά. Με παράγοντες που έχουν φθαρεί. Που όταν τους βλέπεις λες, καλά είναι δυνατόν ξανά αυτοί να έρθουν στο σύλλογο? Ο Γουλιέλμος δεν είναι παλιό υλικό. Ο Γουλιέλμος είναι τώρα. Δεν είναι. Αλλά γύρω-γύρω ποιοι είναι? Ποιοι ήταν πάντα? Δεν είναι πάντα πάλι. Δεν ήταν πάντα. Ο Ζουλιάμης. Ο Ζουλιάμης. Ο Ζουλιάμης που πέρασε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και αποχώρησε γιατί είχε διαφωνίες τότε. Ναι. Δεν έχουμε γενικότερα μεγάλη. Ο Καπάζογλου ναι, είχε εμπλοκές παλαιότερα από άλλα πόστα. Δεν είναι όμως. Παλιά με το Μουστακάκι, το θυμάσαι? Τι, ποιος? Το Μουστακάκι. Δεν θέλω να πω το όνομά του. Δεν θέλω να του κάνω διαφήμιση. Μουστακάκι. Δεν θέλω να τον κάνω διαφήμιση με το Ρόι Τάρπλι ήταν. Με τον Γιατζόγλου δίπλα-δίπλα. Καλώς. Δεν θέλω να τους ονοματίζω. Ωραίος παίκτης. Όπως είδατε με τους Τούρκους που ξαφανίστηκε αυτός ο τύπος. Το θυμάσαι? Και έφυγε στον Ζαγόρα και έλεγα φέρτε μου το λάβρο πίσω. Με τους Τούρκους τα λέγαμε από εδώ. Ναι. Νομίζω ότι όσοι μας ακούγατε δεν φάγατε τον παπά. Και φάγαμε, λιδωρηθήκαμε, κύριε δημοσιογράφε. Αλήθεια είναι αυτό. Όταν λέγαμε για αυτό το γάβρο, λιδωρηθήκαμε και τον λέγαμε. Και έλεγα μην μιλάτε, είναι δισεκατομμυριούχος. Με τον παπατζή αυτόν. Με τους παπατζήρες που μπλέξαμε. Και θα το ρίξουν το σύλλογο. Και στο μπάσκετ αυτοί οι τύποι θα το ρίξουν. Και θα γινόμαστε και να μας λέτε, άμορα είσαι χωριάτη, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Σουπεράκι της πλάκας. Σουπεράκι της πλάκας. Έτσι θα μου λένε. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι να δούμε πώς θα σωθεί η ομάδα. Καταστρέψατε το 2010 την ομάδα. Καταστρέφουν το μπάσκετ. Καταστρέφουν το βόλε. Καταστρέψαν τα πάντα. Η καταστροφή έρχεται από τις αποφάσεις παραγόντων. Αν οι παράγοντες έχουν σθένος, πλάνο, σχέδιο και κυρίως χρήματα, κανένας φίλαθλος, οπαδός, δημοσιογράφος ή οποιοδήποτε παρατρεχάμενος δεν μπορεί να καταστρέψει. Όταν δεν έχεις πλάνο, σχέδιο και χρήματα, υποκύπτεις. Νίκο μου. Πάντως, πρόσεξε, θα λιδωρηθούν και τα παιδιά και αυτοί που θα έρθουν τώρα από την Αμερική, διότι είναι στημένη ιστορία, διότι ξέρουμε ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι του Σπόρτου Βορρά, που πάντοτε δημιουργούσαν τεράστια προβλήματα στο σύλλογο. Έτσι είναι, κύριε Παύλο. Εγώ θα τη λέω την αλήθεια και σε ενοχλεί. Διότι σε σέβομαι, αλλά εγώ δεν σέβομαι τους δημοσιογράφους του Σπόρτου Βορρά. Τους μπούζες. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Απόγευμα. Κλείσαν τα σπόρτου. Ο Σαββόπουλος θα είναι. Εσύ μπήκε στο σωστό δρόμο, εντάξει. Το 23-10, 2-7 και 3-8 είναι στη διάθεσή σας μετά την καταιγίδα. Ξέφυγα γρήγορα. Είναι όντως. Την καταιγίδα από τον Νίκο. Εγώ πάντως συνεχίζω και το υποστηρίζω αυτό, ότι αν ο παράγοντας που αποφασίζει έχει πλάνο, σχέδιο και χρήματα, κανένας δεν μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή. Αν δεν έχεις είτε πλάνο, είτε σχέδιο, είτε χρήματα, και στηρίζεσαι είτε στη λέσχη,
είτε στα χρήματα άλλου, είτε πας στα τυφλά, τότε όντως μπορούν και οι παρατρεχάμενοι, τα Facebook, τα blog, τα mock, ο τύπος, ο κόσμος, να σε παρασύρει σε λάθος ενέργειες. Αν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις και μπορείς να το υποστηρίξεις και μπορείς να πληρώσεις και όλα τα λάθη σου, τότε κανένας σε παρασύρει και κανένας σε καταστρέφει. Καταστρέφεσαι μόνος σου μόνο. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας παιδιά, ο Κώστας είμαι, χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Καταρχήν για τον Πάσχη να πω παιδιά, γρήγορα, ότι δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι με την ομάδα που είδαμε. Μα κανένα εύκολο παιχνίδι. Δυστυχώς. Ναι, χωρίς Αθηναίου και Μπέλ, όχι, δεν υπάρχει εύκολο, δεν υπάρχει. Και ας αφήσουμε αυτά τα. Γιατί αυτά μας φάγανε, τα αυτοκρατορίες και εντάξει, αυτά ήταν πριν 30 χρόνια. Εγώ βλέπω ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί με στο πει. Δεν μπορούν τα παιδιά και μην τα φορτώνουμε και πολύ καλά και δίκιο είχες. Και έχουν και ένα τεράστιο βάρος στις πλάτες τους, βέβαια. Έτσι. Πώς θα το διαχειριστούν. Παρ' όλα αυτά δείξαν και με τον Προμηθέα και με τον Λαύριο ότι η ομάδα, αν είναι πλήρης, μπορεί να ανταπεξέλθει. Ναι, αυτό θέλουμε. Και να ξέρουν δεν είναι υπεύθυνοι αυτοί τώρα, είναι ως ένα σημείο και αυτοί, αλλά άλλοι είναι υπεύθυνοι. Καλά, φυσικά λένε. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε τις δύο νίκες αυτές που πρέπει να τις κάνουμε, γιατί πιστεύω εκεί θα είναι το όριο, γύρω στις 9 νίκες. Έτσι θέλω να πιστεύω. Με τις δύο, εγώ πιστεύω ότι 99%, αν η μία είναι από του Πανιωνίου, είναι 100%. Ναι, εννοείται ότι η μία πρέπει να είναι με τον Πανιώνιο. Ναι. Διαφορετικά, εντάξει, οι προϋποθέσεις μπορεί να είναι και μία αρκετή, αλλά όχι, δεν χρειάζεται τώρα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Για σιγουριά, Χρήστα, θα πρέπει να πάρουμε Πανιώνιο και άλλη μία. Πάρε το Πανιώνιο και τα Τρίκαλα. Έτσι, μπράβο. Αυτά τα δύο παιχνίδια, τα κολλητά που έχουμε τώρα. Και μετά παίξε με το Ρέθυμνο και τον Κόλωσο. Αυτά τα δύο, ναι. Για να ησυχάσουμε. Έτσι. Όσον αφορά τώρα για το ποδόσφαιρο, εννοείται την Κυριακή θα πάμε. Να μην το. Και έχει δίκιο ο Αλέξης, τον ακούω πολλές φορές που λέει ότι. Τώρα μην το ρίξουμε στο σωρολόπ, παιδιά. Δεν έχει ανέβει η ομάδα μαθηματικά. Μην τρελαθούμε. Όχι απλά δεν πρέπει να το ρίξει το σωρολόπ, αλλά πρέπει να έχει ένα σοβαρό. Απόλυτα σοβαρό πρόσωπο και για να εξασφαλίσεις την μαθηματικά αλλά και για να πας για την πρώτη θέση. Αλλά να σου πω κάτι, το τελείωμα της χρονιάς φέτος θα πρέπει να είναι σοβαρό ώστε να αποτελέσει και μια απαρχή για την επόμενη σεζόν. Ακριβώς. Αλλιώς είναι η ψυχολογία του κόσμου, ξέρεις, άμα χαλάσει την εικόνα και αλλιώς άμα πας τρένο μέχρι το τέλος. Για να μην χαλάσεις χρήματα και την εικόνα που έχεις τώρα. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Έτσι, από έτσι. Εκεί και πέρα βεβαίως η διοίκηση θα πρέπει να δει την επόμενη μέρα, ήδη να την επεξεργάζεται, να δει τι μπορεί να πάρει από χορηγούς, τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω εγώ τι θέλει ο κύριος Παπαδόπουλος. Καταρχήν εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να έρθουν και να μιλήσουν και επιτέλους και κάποτε στον κόσμο. Έτσι. Πολύ σημαντικό. Θα εξαρτηθεί από το τι θα συζητηθεί στο ραντεβού που θα κάνουν. Το πιθανότατο Σάββατο θα γίνει αυτό το ραντεβού. Αλέξη, εάν υπάρχει κάτι για ενημέρωση, δεν λέω να βγουν έτσι να μιλήσουν. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να κάνουν και κάποια ενημέρωση στον κόσμο. Ναι, ναι. Όχι, δεν λέω να μας πούνε λεπτομέρειες. Ότι τέλος πάντων, ρε παιδιά, οι προθέσεις μας είναι αυτές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Εγώ λέω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να μιλήσουν. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν δεν μιλήσουν. Θα υπάρχουν άλλοι που θα μιλάνε εκ μέρους τους χωρίς να είναι βέβαιο ότι αυτά τα οποία λένε είναι μια πραγματικότητα. Ήδη έχει γίνει. Ήδη έχει στηθεί ένας χώρος εκατομμυρίων χωρίς να έχουν πει τίποτα οι άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να βγουν και να τοποθετηθούν. Για να διαλύσουν και κάθε ψήφιο ή να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι είναι δύο άνθρωποι και ο ένας και ο άλλος σε διαφορετικό βέβαια πόστο. Ένας επιχειρηματικά, ο άλλος και στον τομέα του αθλητισμού Σακίεβιτς. Οι οποίοι ξέρουν μέχρι που πρέπει και που μπορούν να το πάνε. Μακάρι να είναι έτσι τα πράγματα. Μακάρι ειλικρινά και το λέω μόνο εγώ. Εγώ θέλω την Κυριακή που θα είναι στο γήπεδο, είτε εμπλακούν μετοχικά, είτε εμπλακούν χορηγικά, είτε εμπλακούν στο να φτιάξουν το γήπεδο, είτε εμπλακούν για τις ακαδημίες. Εγώ θέλω αυτοί οι δύο και την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πότε φύγουν τέλος πάντων, να είναι φίλοι μου. Ναι. Να είναι φίλοι του Άρη. Εννοείται. Και να με βοηθήσουν σε ένα επίπεδο. Το καλύτερο θα είναι να έρθουν φιλόντως και να βάλουν 10-15 εκατομμύρια. Και μόνο το γεγονός. Εννοείται, ποιος το θέλει αυτό. Αλλά όχι να γίνει αυτό αφορμή. Γιατί ξέρεις, όταν αρχίζουν και μπαίνουν πράγματα άλλα, μπαίνουν και μπρίζες και μπορεί εκεί που θα μου δίνε 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα και θα με βοηθούσε, να τρελαθεί επειδή ακούγονται ψέματα ή οτιδήποτε άλλο και να μην δώσει τίποτα. Ή και το ανάποδο. Εκεί που θα μου δίνε 15 εκατομμύρια, να πλακωθεί με τον Καρυπίδη παράδειγμα και να μην μου δώσει τίποτα. Εγώ θέλω να είναι φίλοι μου όταν φύγουν από τη Δευτέρα από εδώ. Να είναι φίλοι μας και εννοείται ότι είναι φίλοι μας. Και μακάρι να έρθουν εκατομμύρια. Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει. Αυτά θέλω να τα δω. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα λοιπόν να το πούν αυτοί.
τις καλύτερες των προθέσεων και κυρίως είναι αυτό που τονίζετε πολλές φορές και έχετε δίκιο που το τονίζετε. Πέρα από τα λεφτά, εγώ θέλω να δω ένα πλάνο, ρε αδελφέ, επιτέλους τον Άρη. Φυσικά. Τι σκέφτονται να κάνουν. Να είσαι σίγουρος ότι αυτό, το πλάνο που θα παρουσιάσουν είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο, περιέχει τα πάντα. Μακάρι, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, είναι ένα πλάνο 300 σελίδων αυτό που θα παρουσιάσουν στο Θεόδωρο Καρυπίδη. Αλέξη, από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή, ρε. Τι ακριβώς λέει όλο μέσα, δεν ξέρω. Το πλάνο πρέπει να έχει και εφαρμογή στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει. Γιατί στα χαρτιά όλα θα ακούγονται ωραία. Εγώ μπορώ να σου κάνω πλάνο, αλλά άμα γιατί δεν έχω τα χρήματα να το υποστηρίξω το πλάνο ή αν δεν, τα έχει ο Καρυπίδης για να το υποστηρίξει. Γιατί μπορώ να σου πω εγώ, θα σου κάνω ένα γήπεδο σαν του Άγιαξ. Θα με οροφή όχι, που θα κλείνει. Τώρα, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Αυτό λέω, ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν έρθουν πρέπει να μιλήσουν οι ίδιοι. Αυτό λέω, πρέπει να μιλήσουν οι ίδιοι. Εδώ μιλάμε τώρα για τον πλάνο τους. Την τεχνογνωσία την έχουν, το πλάνο το έχουν, είναι ένα πετυχημένο πλάνο, απλά θα πρέπει να το προσαρμόσουν και στα ελληνικά δεδομένα. Στα ελληνικά δεδομένα δεν διαφωνώ. Τεχνογνωσία δεν έχουν απλά για ομάδα. Και για να κλείνω, το θέμα ξέρεις, Αλέξη, ποιο είναι. Και το έχεις πει τέτοιο. Δεν ξέρω, οπότε ακούγεται, δεν θα μείνει ο κ. Μουρεφορίδης. Θέλω να ξέρω ποιο τεχνικό διευθυντή, ένα οικονομικό διευθυντή, ένα γενικό διευθυντή. Κατάλαβε, δηλαδή να στελεχωθεί η ομάδα, δεν μπορεί να πάει. Αυτό είναι θέμα να το πει ο Καρυπίδης. Ναι, αυτό ναι, μα όλα εξαρτώνται από τον Καρυπίδη, ρε Σύχρισατε. Αυτός είναι ο μεγαλομέτοχος. Αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις. Δεν τις πάρουμε εμείς. Ούτε θέλω να του υποδείξω κάτι προς Θεού. Όχι, όχι. Είναι συνέχεια αυτού που έλεγα πριν, που βγήκε ο φίλος και έλεγε ότι η καταστροφή στο ρετάλλο. Ο παράγοντας παίρνει την απόφαση, την τελική. Ακριβώς. Και τώρα μιλάμε για μεγαλομετώχους. Και ο ίδιος ξέρει, εάν ο Μηγέννητο δεν προχωρήσει το deal με τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, εάν μπορεί, έχει τα ηχέγγυα, τις προϋποθέσεις και μπορεί να οδηγήσει μόνος του το καράβι σε ασφαλή ύδατα. Βέβαια το ξέρει. Αυτό ξέρει το πορτοφόλι του. Ακριβώς. Γιατί αν δεν είναι σίγουρος, δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα και με την επιστροφή της Σούπερ Λίγκα. Να σου πω και κάτι τελευταίο. Και κυρίως. Είδατε το όταν κάναμε ανοίγματα ποιο ήταν το τέλος. Εγώ δεν θέλω να ξαναδώ, παιδιά, τέτοιο τέλος. Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά, γιατί ακούω έτσι να γίνεται ένας συσχετισμός με τον Παπαθανασάκη, επειδή και αυτός ήρθε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Επειδή ο Παπαθανασάκης δεν ήξερε κανείς τι δουλειά κάνει. Εδώ υπάρχουν δύο άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε ποιο είναι το αντικείμενό τους, είναι υπαρκτά πρόσωπα. Έχουν τις επιχειρήσεις τους ο Τόν Παπαδόπουλος, είναι μια συγκεκριμένη οικονομική εμβέλεια. Ο Νίκ Σακίεβιτς, ο Αμερικανοπολωνός, 25 χρόνια τώρα, όποια πέτρα και σηκώσει το αμερικάνικο σόκερ, που λένε το σόκερ στην Αμερική, είναι από κάτω. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν έρχονται να παρουσιάσουν ένα πλάνο. Τώρα τα υπόλοιπα, με το καλό, το Σαββατοκυριακό. Ναι, τα υπόλοιπα θα πρέπει να μας εξηγήσουν και οι ίδιοι για να καταλάβουμε και εμείς περί τίνους πρόκειται. Μάλιστα. Έγινε, ρε παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Έχει αρκετό ενδιαφέρον το τριήμερο αυτό. Και πάντως θα είναι σύντομο η παραμονή του στη Θεσσαλονίκη. Τη Δευτέρα θα αποχωρήσουν κατευθείαν μετά το παιχνίδι. Θα επιστρέψουν γιατί έχουν πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ωκεανού. Οπότε δεν θα κάτσουν για πολύ καιρό. Δεν χρειάζεται κι άλλο. Τους ή άλλους για συγκεκριμένο σκοπό έρχονται. Και ξέρεις ποιο είναι το θετικό, έτσι όπως το σκεφτόμουν σήμερα, το ότι έρχονται τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή με το που η ομάδα φαίνεται ότι εξασφαλίζει την άνοδό της στη Σούπερ Λίγκα, έρχονται με συγκεκριμένο πλάνο, προκειμένου εάν θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, έχεις και το χρόνο μετά να το επεξεργαστείς. Μέσα τον Αύγουστο. Και να τρέξεις τελευταία στιγμή. Χαρά τον Αύγουστο είχαμε κάτι επενδυτές. Τι ωραίοι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και μακάρι να έχουμε θετικές εξελίξεις. Αυτό τι είναι τώρα το vote που ψηφίζουμε το τέτοιο. Για να δούμε τώρα πού είναι το Κλεάνθης Βικελίδης. Τελευταίο είναι. Τι είναι το τελευταίο. Στο τελευταίο στο ψήφο. Όχι, το ψήφισα εγώ. Για να δω πού είναι, να δω τα αποτελέσματα. Το έχω ψηφίσει, να δω πού είναι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 είναι αυτή τη στιγμή. Ανέβη και 8, Είναι το Estadio Akron στο Μέχικο με 15%. Είναι το Turk Telecom Stadium στην Κωνσταντινούπολη, δεύτερο. Τρίτη είναι η Vodafone Arena, εκπληκτικό γήπεδο γι' αυτό, στην Κωνσταντινούπολη. Η Τούμπα βλέπω είναι τέταρτη. Το Σουκρού Σαράτσογλου είναι πέμπτο. Πολύ Τουρκία,
στο εστάδιο Μπαγκομέρ Νουέβο Λεόν στο Μεξικό. Το Mercedes-Benz Stadium στην Georgia, στην Αμερική, και μετά είναι το Κλάδες Βικελίδης. Πιο πάνω και από το Camp Nou. Ωραία. Μπείτε στο site της FIFA, στο Vote for FIFA 19 New Stadiums, και το Clash θα το βρείτε τελευταίο στη λίστα, ψηφίστε το για να είναι στο καινούριο FIFA 19. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε, αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχουμε άλλα μηνύματα, τα διαβάσαμε νομίζω. Πάμε στο break των 6.30. Πάμε στο break των 6.30 και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχει και ένα μάτς στο Πάλα Βόλο αυτή τη στιγμή, στο Βόλεϊ δηλαδή. Παίζουν ο Εθνικός Αλεξανδρουπόλεος. Πες τα ρε φίλε, Εθνικός λέει, πού να ξέρω εγώ ότι είναι ο Πειραιός. Ο Αλεξανδρουπόλεος, είναι στην Α3. Ο έμπειρος, παίζει play out. Παίζει play out ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και θέλουμε να κερδίσει. Ποιος Εθνικός είναι συνυφασμένος με το βόλεϊ όμως, ο Αλεξανδρούπολης, ο Εθνικός Πειραιός. Θέλουμε να κερδίσει ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης τον Παναθηναϊκό. Το ξέρω αυτό για την ομάδα του Άρη. Για να πέσει ο Παναθηναϊκός και να σωθεί ο Άρης. Αυτά... Μετά τη μεγάλη νίκη της νίκης Αιγινίου που έχει φτιάξει. Δεν ήξερα αυτό εδώ πέρα, ότι είναι ο Εθνικός Πειραιός. Εθνικός Πειραιός πάω και είναι 1-2 στα σετ και στο τέταρτο σετ 15. 16-20. Θα κερδίσει ο ΠΑΟ Κάνατα. 1-3. Για τα play-off είναι του πρωταθλήματος της Volley League. Τι γίνεται τώρα με αυτόν που απειλεί να αυτοπυρποληθεί εδώ στη Φράγκον. Ποια εδώ. Δεν το ξέρεις. Το πρωί είναι αυτό ρε φίλε. Επειδή του κατασχέθηκε το σπίτι. Το πληστηριασμό χθες. Πήγε εκεί στη συμβουλογράφο. Τι φταίει η συμβουλογράφο, ο φιλόγος. Τι να κάνει, η δουλειά της είναι, τι να κάνει. Να παραδόθηκε, λέει τώρα, εντάξει. Α, ωραία. Τι να κάνει, ξέρω εγώ, και αυτά περίεργα είναι. Απ' την άλλη, ο άλλος χάνει το σπίτι του. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, έλεγαν. Α, και το παλικάρι τώρα που χάθηκε σήμερα. Τι να πεις. Έχουμε ακόμα 20 λεπτάκια. Να πούμε βέβαια πριν απλά να πάμε δώσω το τηλέφωνο. Γραμμή ότι την Κυριακή στις 7.30 ώρα στο ΔΑΚ της Πηλέας παίζει και η γυναική ομάδα το τρίτο παιχνίδι με τον ΑΟ Θήρας, με τη Σαντορίνη δηλαδή, την ομάδα της Σαντορίνη. Και όπως κερδίσει πάει τελικό, γιατί τήθηκε χθες 3-2 η ομάδα, κερδίσει το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη με 3-1, έχασε χθες 3-2 και μεταφέρεται η σειρά και πάλι στη Θεσσαλονίκη στο ΔΑΚ Πηλέας την Κυριακή 7.30 ώρα, γιατί γυναική ομάδα βόλεϊ του Άρη στην προσπάθειά της να ποδόσφαιρο. Πει στον τελικό. Ναι, είναι και κοντά. Μετά το ποδόσφαιρο, ό,τι πρέπει είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εγώ μιλάω. Ναι. Χρόνια πολλά παιδιά και στους δύο, υγεία, ευτυχία στις οικογένειές σας. Ξέρεις για ποιο λόγο χρήσατε και Αλέξη. Με το που πάει κάποιος να κάνει κάτι, να αναλάβει κανένα πρωτοβουλία, κάτι να κάνει, αμέσως όλοι οι ρεσί να τον πυροβολήσουν. Και ειδικά αυτοί που δεν έρχονται και στο γήπεδο. Αυτό είναι το πιο τρελό από όλο. Αυτός που κάνει κριτική μου ερωτήσεις, πας καθόλου. Έχω να πάω 3 χρόνια, έχω να πάω 5 χρόνια, έχω να πάω 4 χρόνια. Όλοι έτσι. Ξέρεις τι, αυτό είναι σημείο της εποχής, ότι πλέον η κριτική που κάποτε γινόταν στα καφενεία και υπήρχαν συγκεκριμένα, εγώ θυμάμαι και συγκεκριμένα καφενεία εκεί, δεν είχα και χαριλιώτης, στην περιοχή που ήταν τα αντιδραστικά της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Ναι, ρε, σε άλλα χρόνια τότε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αυτό λοιπόν τώρα έχει πάει στο διαδίκτυο. Και στο διαδίκτυο έχει πάρει πολύ μεγαλύτερες, πολύ μεγαλύτερη έκταση. Ναι, έχει δίκιο. Απλά τότε όταν πήγαινε κάποιος να κάνει κάτι καλό, δεν τον αρπάζαμε αμέσως από τα μούτρα. Δεν ξέρω, ίσως είναι τα αυτά που έχουμε περάσει. Και αυτό είναι, δεν παίζει τόσα ρόλο. Χρόνια, παίζει ίσως ρόλο. Ίσως είναι όλη αυτή η αρνητική ενέργεια που είναι συσσωρευμένη. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως είναι πολύ τρελό ρε. Αυτό τον Καρυπίδη, ακόμα το βρίσκουμε τον άνθρωπο. Είναι ο μόνος μη αριανός αποδεδειγμένα που έχει βάλει λεφτά από την τσέπη του και εμείς το βρίζουμε.
Ακόμα. Τώρα μετριάστηκε. Α, μέχρι με, λίγο καιρό μετριάστηκε με τον Καρυπίδη λίγο. Τώρα, εντάξει. Τώρα που ανεβαίνει, ναι, εντάξει, οκ. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο τέτοιο. Δεν είναι ότι κάποιος ασκεί κριτική στον Καρυπίδη που έχει δώσει και λαβές ο Καρυπίδης κατά καιρούς. Απ' την άλλη, έχει πληρώσει και χρήματα που δεν μπορεί να το αφισβητήσει πλέον κανείς αυτό. Είναι ότι, το περίεργο είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που φτάναν στα άκρα με τον Καρυπίδη, δηλαδή δεν ασκούσαν κριτική, αλλά ρίχναν πινελίκι, ήταν αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν φανατικά το Λάσκαρη. Έτσι ακριβώς. Αυτό συνδέεται, ξέρεις λίγο. Πες μου ότι δεν είναι κατευθυνόμενα αυτά και ότι δεν έχουν κάποιο σκοπό. Δεν θα πω ότι είναι κατευθυνόμενο. Να σου πω κάτι. Δεν θα πω ότι είναι κατευθυνόμενο. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν μπει σε μια τέτοια λογική. Δηλαδή, το ψωμάκι τους, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Ο ρόλος τους είναι αυτός. Εγώ δεν λέω ότι το κάνουν όλοι με στόχο ή θέλουν να εξυπηρετήσουν συμφέροντα. Κερδίζουν δημοσιότητα από αυτό. Έχουν ρόλο, έχουν άποψη τέτοιου είδους. Και από αυτό τρέφονται. Τρέφονται ο εγωισμός τους, ότι κάποιοι είναι, κάποιοι έχουν αποκτήσει ρόλο. Και ξέρεις το κακό όμως, ότι αυτοί είναι που ακούγονται. Εμείς ναι, που ξαναλέω τόσα χρόνια και ξέρω, πηγαίνουμε στο γήπεδο και, δεν πολύ μιλάμε. Εγώ να σου πω, δεν μιλάω καθόλου, έτσι. Μπορεί να είναι δεύτερη φορά, τρίτη που παίρνω γενικά τηλέφωνο. Να σου πω όμως το εξής. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι παράγοντες... Και ακούγονται αυτοί που δεν πάνε και είναι κακοπροαίρετοι και υπάρχει πάντα αυτή η αρνητική ενέργεια. Εγώ θα πω το εξής. Το έχω κάνει το λάθος εγώ στο παρελθόν. Δεν θα δώσουμε όμως άλοθη στους παράγοντες για τα όποια λάθη τους. Επειδή το είτε, το όχι, όχι. Είτε γιατί η κριτική είναι άδικη μερικές φορές που τους γίνεται. Εννοείται. Είτε γιατί δεν μπορεί να φταίει ο κάθε ανώνυμος στο Facebook ή σε ένα blog όταν κάνει λάθος επιλογές ο παράγοντας. Θα πρέπει να τα ιεραρχήσουμε. Όπως γίνεται λάθος κριτική λοιπόν πολλές φορές, έτσι δεν πρέπει να κάνουμε και εμείς λάθος κριτική και να αθωώνουμε τους παράγοντες όταν κάνουν τα λάθη. Πρέπει να αξιολογούμε το κάθε τι. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, παιδί, εσείς. Για χαρά. Το 23-12-13-8 είναι στην διάθεσή σας. Νομίζω ότι πλέον έχουμε αποκτήσει την εμπειρία όλοι μας. Είτε εμείς στο μικρόφωνο, είτε στο blog μας, είτε εκεί που θα γράψουμε στο site. Αλλά και εσείς ως ακροατές, ως αναγνώστες, να αξιολογείτε το κάθε τι. Και εντάξει, αρκετοί δεν έχουν μάθει. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουν μάθει. Αλλά και κάποιοι άλλοι τους αρέσει, ρε παιδί μου. Κάποιοι έχουν αποκτήσει ρόλο αυτό του κριτή των πάντων. Mm. Και ας μην έρχονται στο γήπεδο ποτέ. Το έρχομαι στο γήπεδο τι σημαίνει? Να μην πληρώνουν έστω ένα 5 ευρώ για να συνεισφέρουν στην ομάδα. Να λένε στον άλλον, δώσε 200 χιλιάρικα να φέρει τον τάδε. Και κατάρα το διαδικτύο ταυτόχρονα. Εντάξει. Είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικά εργαλείο, εννοείται, αλλά γίνεται και περίεργο εργαλείο στα χέρια κάποιων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στο τέλος όμως η ευθύνη είναι παράγοντα. Και 100% και στο πώς θα φιλτράρει ο καθένας στο μυαλό του τώρα. Να μην μπαίνει στην πρίζα που λες. Πάμε στον επόμενο. Έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον μεθ επόμενο. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε. Καλησπέρα. Το ποδόσφαιρο λίγο πολύ τα έχει καταφέρει. Η ομάδα είναι σε πολύ καλά δρόμο και σε λίγους μήνες θα είναι στη Super League. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα όσον αφορά τον μπάσκετ, συγκεντρώνει και τα βλέμματα όλων το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, τώρα άκουσα και τον προηγούμενο. Δηλαδή αν δεν πάει κάποιος στο γήπεδο δεν θα πρέπει να αγωνιά για την ομάδα. Θα πρέπει να αγωνία για την ομάδα. Ναι. Αυτό που βλέπουμε τώρα τη χρονιά όλη αυτή, πρέπει κάποιοι να έχουν ευθύνες. Ποιοι θα έχουν ευθύνες? Είπαμε ότι ο ένας που έχει ευθύνες είναι ο Λάσκαρης, έτσι, που άφησε την ομάδα έτσι όπως την άφησε χωρίς να πληρώνει. Αλλά ένας άλλος που έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνες είναι ο κύριος Γιαννάκης. Ο κύριος Γιαννάκης άφησε στο αγωνιστικό, από ό,τι βλέπω, καμένη γη. Στο αγωνιστικό η ευθύνη είναι καθαρά του Γιαννάκη, αλλά θα πρέπει πάντα να συνυπολογίζουμε και υπό ποιες συνθήκες δούλευε ο Γιαννάκης. Φυσικά και είναι η δική του ευθύνη. Φυσικά και είναι. Έκανε τις επιλογές των παικτών. Ήταν ο αρμόδιος για να εφαρμόζει το όποιο σύστημα, το pick and roll και το 3-2 και το man to man ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θα πρέπει να του δώσουμε ένα ελαφρυντικό για τις συνθήκες με τις οποίες εργάζονταν. Γιατί δεν ήταν μόνο προπονητής. Ο Γιαννάκης έκλεισε το ξενοδοχείο που μένει η ομάδα στην Αθήνα ανταποδοτικά και το διαφημίζουμε στο παλέ, γιατί δεν είχαμε λεφτά να πληρώνουμε το ξενοδοχείο που μένει η ομάδα. Όταν λοιπόν πήγε, συναντήθηκε με τους ο Θεός να τους κάνει υποψήφιους χορηγούς από την Τουρκία. Όταν λοιπόν ένας προπονητής αναλαμβάνει και παίζει αυτόν τον ρόλο, είναι με μαθηματική ακρίβεια το αποτέλεσμα αποτυχία όσον αφορά τον κύριο ρόλο του, το αγωνιστικό. Φυσικά και έχει την ευθύνη, αλλά δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη από τον Λάσκαρη.
Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Σε ένα βαθμό ναι, αλλά όπως είδαμε και ο Γιαννάκης, αν έφευγε πιο νωρίς, ίσως τα πράγματα δεν θα φτάνανε εδώ που φτάνανε. Ίσως. Δεν το ξέρω όμως. Εγώ θα αλλά σου πω, αν γίνονταν καλύτερες επιλογές το καλοκαίρι, ενδεχομένως να μην φτάνανε, δεν φτάνανε. Αλλά το αν το ένα, αν το άλλο, αν πληρώνονταν από την άλλη οι παίκτες που ήρθαν το καλοκαίρι, τώρα μπορεί να παίζαμε για την πέμπτη θέση. Γιατί ξεκίνησες, αλλά... κέρδισες τον ΠΑΟΚ, μετά κέρδισες την ΑΕΚ, πήγες κέρδισες μέσα στο Λαύριο. Και μετά άρχισε η κάτω βόλτα γιατί έφυγε ο ένας Αμερικανός, έφυγε ο δεύτερος Αμερικανός, έφυγε ο τρίτος Αμερικανός, έφυγε ο Βασιλόπουλος. Παίζουν όλο το ρόλο τους. Απλήρωτοι όλοι οι παίκτες. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι βλέπω ότι δεν έχει δουλέψει ο Γιαννάκης. Mm-hmm. Έφερε κάποιους Αμερικανούς οι οποίοι δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά... Συμφωνούμε στο αγωνιστικό, περιμέναμε πολλά περισσότερα. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι. Το βάρος αυτή τη στιγμή θα σηκώσουν οι Έλληνες. Ο Γιαννάκης. Δεν φαίνεται να μην έχει δουλέψει καθόλου με τους Έλληνες. Δηλαδή, θύμισε μου το όνομά σου. Θύμισε μου το όνομά σου. Κλεωμένη. Είτε δούλεψε είτε δεν δούλεψε, είτε ήταν καλός είτε ήταν κακός, που εκ του αποτελέσματος δεν ήταν καλός, κακός ήταν. Δεν έχει σημασία όμως τώρα. Σημασία τώρα έχει τι θα κάνει ο Αγγέλου, πώς η ομάδα θα αποφύγει ένα στραπάτσο το μεγαλύτερο στην ιστορία του συλλόγου, όχι και από το ποδόσφαιρο μεγαλύτερο, έτσι. Και να δούμε πώς θα φτιάξουμε μια νέα ομάδα τη νέα χρονιά και να μπορεί να σταθεί και οικονομικά και διοικητικά αυτή η ομάδα. Δεν έχει σημασία τώρα γιατί εκ του αποτελέσματος έχασε ο Γιαννάκης. Έχασε και ο Άρης μαζί του. Δεν έχει ουσία να ξαναμιλάμε για τον Γιαννάκη τώρα. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Φυσικά και πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Αλλά τι ευθύνη να αποδοθεί τώρα. Έφυγε. Έφυγε από την ομάδα. Ο Αγγέλο αυτή τη στιγμή προσπαθεί να συμμαζέψει τα σημάζευτα. Εντάξει. Προσπαθεί να συμμαζέψει. Ήταν γκαντέμι με τους τραυματισμούς. Με τους δύο τραυματισμούς ήταν γκαντέμι ο Αγγέλ. Εγώ θεωρώ. Ωραία, με τους δύο τραυματισμούς. Ότι η ομάδα θα κέρδιζε με τους δύο παίκτες. Αλλά λέω, δεν κράζει κανένας τον Μποχορίδη. Ο Μποχορίδης δεν είναι ο Χάντεν. Ο Μποχορίδης είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Αλλά ο Χριστίδη, αυτό ο Καλαϊτζάκης, αυτοί όλοι, mm-hmm. αυτοί τρέμουν τα χέρια τους αυτή τη στιγμή όταν θα πιάσουν την μπάλα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τεράστια απώλεια. Τεράστια απώλεια του Αθηναίου, ο οποίος παίζει και με την εμπειρία του και φάνηκε με τον Προμηθέα που σου πήρε το παιχνίδι. Τι ήταν αυτά, δηλαδή άφησε ένα πράγμα σαν να είναι, τι να πω, σαν να είναι, το έκανε επίτηδες, άσχετος τελείως. Επίτηδες δεν το έκανε. Είχε πολλές δουλειές, εντάξει, αλλά τα ήξερε θα Γιαννάκη αυτά τα πράγματα. Τώρα δηλαδή, το κάρα που τη λάσπη θα το βγάλουν οι Έλληνες. Πού είναι ο Γουίδερ και ο Μουίδερ και ο Δημήτριος Μόραντ που μου έφερες, που είναι χειρότεροι από μένα, ξαφανίστηκαν όλοι. Αυτοί δεν έχουν σχέση με τον Άρη. Το κάρα από τη λάσπη θα το βγάλει ο Τσαϊρέλης, ο Χριστίδης, ο Μούρτος, ο Καλαϊτζάκης. Μα αυτοί, άμα πιάσουν την μπάλα στα χέρια, νομίζω είναι μια χειροβομβίδα τώρα. Άμα περιμένω τον Καλαϊτζάκη να βγάλει το παιδί, δεν... Όχι, να είναι ευθυνοδέητο της ομάδος. Ο Αθηναίου θα το βγάλει. Ο Μπέλ θα το βγάλει, ο Τσαϊρέλης θα το βγάλει, ο Μάρας θα το βγάλει. Αλλά θα βοηθήσει ο Καλαϊτζάκης, θα βοηθήσει ο Χριστίδης. Τώρα άμα μπει μέσα ο Καλαϊτζάκης, σαν να έχει χειροβοβίδα στα χέρια αισθάνεται. Γιατί είναι αδούλευτος, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής καθόλου. Γιατί μου έφερε το Γουίδερ, σιγά τον παίχτη που μου έφερε. Το Γουίδερ, πού τον βρήκες ρε Γιαννάκη το Γουίδερ. Γιατί δεν δούλεψες με αυτούς που υπάρχουν ρε. Ξαναλέω, κλειωμένη μου, εκ του αποτελέσματος απέτυχε. Δεν έχει ουσία να τα ξαναλέμε. Σημασία έχει πώς θα κερδίσει τώρα. Για τα ξαναλέμε, πώς θα τα ξαναλέμε. Ο Γουίβερ έπαιζε το καλοκαίρι. Ο κορυφαίος του Άρη είναι αυτός ο Αυστριακός. Αυτός ο Αυστριακός λέγεται ο Αυστριακός. Εγώ λέω ότι ο κορυφαίος του Άρη σήμερα είναι ο Τσαϊρέλης. Και όχι ο Αυστριακός. Ο Τσαϊρέλης είναι και βοηθάει αυτός ο Αυστριακός. Ο άλλος ο Μάρας, εκτός των ποκεχρόνων, πού πας ρε Μάρα ρε. Δεν έχει δείξει να πούμε έναν αυτοματικό. Παίρνουν την μπάλα, το κεφάλι κάτω και όπου πάει. Γι' αυτό ας κερδίσουμε το Σάββατο. Να κερδίσει το Σάββατο η ομάδα και έχει 20 μέρες μέχρι τον Πανιόνιο να περάσει 5 πράγματα. Ως προπονητής. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έπεσε. Μου θυμίζει, ξέρεις, πολύ αυτή η ομάδα η μπασκετική. Εκείνη την ποδοσφαιρική ομάδα του 2014 που έπεσε όταν, και τις δύο χρονιές θα έλεγα, όταν αναγκαστικά
επομίστηκαν πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που μπορούσαν να σηκώσουν στις πλάτες τους. Στις πλάτες τους παιδιά τα οποία θα έπρεπε να μπουν σταδιακά, να έχουν συμπληρωματικό ρόλο, όπως τώρα κάποια παιδιά που παίζουν στην ομάδα, την μπασκετική. Και αναφέρομαι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε και με παραδείγματα. Θυμάσαι όλοι. Ο Σουνάς, ο Αγγελούδης, ο Ρένια. Καραγιάννης. Ο Καραγιάννης, δηλαδή παιδιά τα οποία μπήκανε τώρα και περιμέναμε να βγάλουν τα κάστανα. Ο Μπάμπης, ο Οικονομόπουλος, που ήταν και λίγο πιο έμπειρος. Άλλο η μπάλα όμως, άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Στο μπάσκετ βλέπει, σηκώθηκε πάλι ο Μακφάντεν, 4 τρίποντα έβαλε. Έχεις. Δεν έχεις. Αυτός που έχεις ήταν τραυματίας. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Όταν έχεις μία-δύο βασικές απώλειες. Αυτός είναι ένας μετριότατος Αμερικανός. Ε. Εντάξει, δηλαδή σε σχέση με. Ο μετριότατος, ο οποίος όμως παίζει από το 4 και κάτω σε όλες. Ναι, ναι, οκ. Okay. Μα έτσι έχει πάει. Μα είναι και πολύ μέτριο το μπάσκετ το ελληνικό τα τελευταία χρόνια. Εκτός από τους δύο που φύγανε. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά, αν έχεις την καλωσία. Καλησπέρα. Τώρα καλύτερα. Τόσα χρόνια στον Άρη της Ανέχειας έχουν μάθει οι φύλαθλοι, οι οπαδοί, αντί για το γαϊδούρι να βαράνε το Σαμάρι. Τώρα βγαίνουν και τους στέει ο Γιαννάκης. Υπό συνθήκες φυσιολογικές ένας επαγγελματικός σύλλογος, όπως πρέπει να λειτουργεί ένας επαγγελματικός σύλλογος, μια επαγγελματική ομάδα, υπάρχει μια δομή που έρχεται και λέει στον κάθε Γιαννάκη και στον κάθε προπονητή, κύριε προπονητά, τι παίκτες έφερες, γιατί έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, όποιος πιστεύει ότι μπορεί να κρίνει αυτή τη στιγμή τον κάθε Γιαννάκη, ζει σε μια ουτοπία. Έτσι, ο σύλλογος δεν είναι επαγγελματικός σύλλογος αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Προσπαθεί να συμμαζεύσει τα συμμάζευτα. Έτσι μάθαμε να λειτουργούμε στον Άρη και να κρίνουμε στον Άρη λόγω των ειδικών καταστάσεων και στο ποδόσφαιρο φυσικά. Mm-hmm. Και στο μπάσκετ τώρα. Γιγαντώθηκε πολύ στο μπάσκετ. Δεν ήταν... γιατί το μπάσκετ έχει, είναι η ναυαρχίδα του συλλόγου. Δεν ήταν προπονητής ο Γιαννάκης μόνο για να τον κρίνω. Δεν μπορείς να κρίνεις ποτέ κανέναν προπονητή. Όχι όταν του δώσω άλοθη. Υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ σου λέω δεν του δίνω άλοθη, ναι. Αλλά υπάρχει σε μια ομάδα, κάποιος τη μάνατζερ, οποιοδήποτε διοίκηση που έρχεται και ζητάει τις ευθύνες από τον κάθε Γιαννάκη. Ο προηγούμενος ο φίλος ο Αριανός είπε γιατί έκατσε. Κάποιος πρέπει να τον διώξει το Γιαννάκη. Φυσικά διοίκηση δεν υπήρχε. Ο σύλλογος όμως αντί να δείξει αντανακλαστικά εδώ και 1,5, πάνω από 1,5 χρόνο, όπου ο υπόδικος ιδιοκτήτης του Άρη μέχρι σήμερα είχε παρατήσει την ομάδα στο έλεος του και σταματήσει και να πληρώνει το οτιδήποτε. Παπακυριάκης, ναι. Και έβγαινε κάποιος Παπακυριάκης απίθανος και έδινε συνεντεύξεις, ζητάνε τώρα οι φύλαθλοι και οπαδοί από τον Μποχορίδη, από τον Γιαννάκη, πάλι τις ευθύνες, πάλι το Σαμάρι μας θέει. Πάλι δεν βλέπουμε μπροστά μας τι έχει γίνει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Και επίσης κάτι για το ποδόσφαιρο. Ναι. Οτιδήποτε νεωτερίστικο, καινούριο, φέρουν οι άνθρωποι αυτοί που θα φέρουν από την Αμερική. Γιατί η Αμερική είναι αυτή η χώρα. Έτσι λειτουργούν. Ναι. Με νεωτερισμούς, με εμπορικά τμήματα, τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Μαρκετινίστηκα, καθαρά. Θα απορριφθεί από το άρρωστο DNA του συλλόγου. Οτιδήποτε. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Την επόμενη μέρα που αν αυτοί οι άνθρωποι παρουσιάσουν κάτι, θα βγει το σύστημα αντιπολίτευσης του Άρη και θα κάνει την κριτική του. Χωρίς να έχει ιδέα για το τι πρόκειται. Αυτά. Ναι. Ευχαριστώ. Πρόσεξε όμως λίγο. Εδώ ναι. Όμως είναι και το πιο, να μιλήσουμε και αμερικάνικα, το πιο crucial. Τι θα αποφασίσουν οι παράγοντες. Γιατί αν ο κάθε παράγοντας, τώρα είναι ο Καρυπίδης, κάποτε ήταν κάποιοι άλλοι. Βέβαια κάποιοι άλλοι ήταν λίγο δύσκολο να αποφασίζουν γιατί ελέγχονταν από την λέσχη και τον κόσμο. Ή κάποιοι άλλοι, Χρήστανθε, μπορεί να είχαν την αγάπη τους για την ομάδα και να λειτουργούσαν σύμφωνα με την αγάπη τους για την ομάδα, αλλά δεν είχαν το know-how. Όχι μόνο αυτό. Είχαν δύο πόρτες να χτυπήσουν και να βοηθούσαν περιστασιακά όχι μόνο αυτό. Στην ομάδα. Υπάρχει διαφορά. Αλλά δεν είχαν ιδέα τι θα πει marketing, εμπορικό τμήμα και φέρνω έσοδα στο σύλλογο. Όχι βάζω από την τσέπη μου, βάζω από την τσέπη μου για να φτιαχτεί ένα όμορφο πράγμα που θα φέρνει αυτόματα στον σύλλογο έσοδα. Υπήρχε και μια διαφορά στον τρόπο λειτουργίας μας όλων. Και ότι αυτοί ελέγχονταν από τον κόσμο. Ελέγχονταν από τον κόσμο. Και ο Παπαδόπουλος να φέρει χρήματα από την τσέπη του άμεσα. Δεν είναι τρελοί άνθρωποι, δεν είναι χαζοί. Θα δημιουργήσουν όμως προϋποθέσεις για να έρχονται χρήματα στο σύλλογο. Αναγκαστικά θα πρέπει να φέρουν κάποια χρήματα.
Ναι, θα αναγκαστικά θα φέρουν κάποια χρήματα προκειμένου να φτιάξουν, όπως λες, το προϊόν. Ναι, δηλαδή, αν θέλεις να προσελκύσεις τον πελάτη που είναι ο παδός και να φέρεις 15.000 κόσμο κάθε Κυριακή στον Κρεάνη Βικελίδη, θα φτιάξει το γήπεδο στο σπίτι σου πρώτα. Προφανώς. Και αυτό που πρέπει να προσέξει και ο Καρυπίδης και ο σύλλογος, ο ίδιος ο σύλλογος με τα ανακλαστικά του, είναι να φτιαχτεί μια τέτοια οργάνωση στο σύλλογο, ούτως ώστε αύριο, αν πει ο Καρυπίδης φεύγω, ο Ξ Καρυπίδης, ναι, να υπάρχει μια λογική, μια εμπορική συνέχεια, ναι, στην ομάδα. Σωστά, και να υπάρχει μόνο η διαπραγμάτευση ποιος θα πάρει και τι μετοχές και πόσο, και πόσο θα αγοροποληθούν οι μετοχές. Τίποτε άλλο. Το σύλλογο δεν πρέπει να τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να υπάρχει μια συνέχεια τον ενδιαφέρει. Σωστά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά. Να είσαι καλά. Ο τελευταίος φίλος αποδεικνύει ότι... Αυτός ο φόβος της παθογένειας, της εσωτερικής αυτής παθογένειας του άρχισης υπάρχει. Βλέπεις το, αντιλαμβάνεσαι ότι ο κόσμος φοβάται ότι όλο αυτό μπορεί να... να τορπιλιστεί από την εσωστρέφειά μας. Δηλαδή, είναι και αυτό μια πιθανότητα. Ναι, απ' την άλλη όμως ο τελευταίος φίλος αποδεικνύει ότι αν σκέφτεσαι και λειτουργείς ρεαλιστικά, ναι, μπορείς και να συνδράμεις με την τοποθέτησή σου δημόσια, βέβαια, σε ένα ραδιόφωνο ή σε ένα στο Facebook ή οτιδήποτε άλλο. Και ο τελευταίος Αριανός το δείχνει αυτό. Δηλαδή, ξέρει, σημειώνει τις όποιες αδυναμίες, αλλά την ίδια στιγμή αντιμετωπίζει και ρεαλιστικά τα πράγματα. Δεν πρέπει, παιδιά, να πάμε ούτε στο ένα άκρο ούτε στο άλλο. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αρκετοί μάθαμε, είτε δημοσιογράφοι, είτε ο κόσμος, είτε τίποτα άλλο. Θα πρέπει να το εφαρμόσουμε, αλλά στην τελική πλέον έχουμε παράγοντες. Και είναι και η διαφορά αυτή με την προηγούμενη κατάσταση. Εδώ μιλάμε για ιδιοκτήτη τώρα. Πριν, ό,τι και να έκανε ο Σκόρδας ή ο Αθανασιάδης, ήταν πρόεδροι, ή ο Ηλιάδης ή ποιοι ήταν, ελέγχονταν από μια γενική συνέλευση του κόσμου. Άρα έδιναν λόγο στον κόσμο. Τώρα είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του ο ιδιοκτήτης. Είναι νούμερα, Χρήστα, δεν είναι ισολογισμοί. Ο Θεός Καρυπίδης ξέρει αυτή τη στιγμή, στο τέλος της φετινής χρονιάς, με ποια δεδομένα οικονομικά θα μπει ο Άρης την επόμενη σεζόν, ποιο θα είναι το άνοιγμα δηλαδή με το οποίο θα κλείσει η φετινή χρονιά, ποιες θα είναι υποχρεώσεις, ποιο είναι το μπάτζετ που θα καθοριστεί, και ο ίδιος θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα πορευτεί την επόμενη σεζόν. Δηλαδή, θα χρειαστεί βοήθεια, θα πάει μόνος του, γνωρίζοντας ότι οι απαιτήσεις την επόμενη χρονιά θα είναι αυξημένες και η αντιμετώπιση και προς τον ίδιο θα είναι διαφορετική σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Τέλη Μάη, αυτά, αρχές Ιούνιου, το αργότερο, αυτά πρέπει να τα πει. Να κάνει πολύ αργά πήγες. Γιατί πιστεύω ότι αν τα επόμενα 3-4 παιχνίδια και μαθηματικά η ομάδα εξασφαλίσει την άνοδο της, ότι αν τα πάρει τα επόμενα 3 από τα 4, λέω εγώ, παιχνίδια μέχρι τη διακοπή για τα δύο μάτς που δεν θα δώσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να βγει και να πει τελειώνω το μυροφορείο, το σπανό ή οτιδήποτε άλλο και να έχει άλλα 4-5 μάτς. Πρέπει να τελειώσει τη χρονιά. Είναι μαθηματικά, ρε Χρυσάνθε. Ναι, πρέπει να τελειώσει τη σεζόν και τι μετά. Είναι. Να τελειώσει. Εγώ δεν είπα να μην λειτουργεί, να μην κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, να τα ανακοινώσει, λέω, στο τέλος. Ποιο το πρόβλημα, δηλαδή, αν έχεις βγει μαθηματικά να τα ανακοινώσεις? Τι θα αλλάξει, δηλαδή, στα επόμενα παιχνίδια? Για μένα δεν θα σταματήσει να παίζει ο ποδοσφαιριστής γιατί αν θα ανακοινώσει κάποια πράγματα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ θέλω... Δηλαδή, θα παίξει με τον Πανσεραϊκό και την αναγέννηση Καρδίτσας. Πανσεραϊκό θα έχουμε βάθει. Ναι, δηλαδή δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο πρέπει να γίνει. Πρέπει να κερδίσεις χρόνο. Έχεις πάρα πολλά πράγματα ως Άρης να αλλάξεις. Χρόνο έπρεπε ήδη να πρέπει να αλλάξεις πολλά πράγματα. Περιμένει ένας φίλος και θα το τελειώσουμε μετά. Okay. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσένα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Λοιπόν, Κώστας λεγόμαι. Έλα, Κώστα. Αυτό, ρε παιδιά, που κρέμουν τα χέρια τους, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα πω. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Άμα είσαι παίκτης, είσαι παίκτης, τρέμουν τα χέρια, τρέμουν τα πόδια. Μπαίνεις μέσα και τρως σίδερα. Ναι. Θα χάσεις ένα καλά, θα χάσεις ένα κλπ. Μετά θα στρώσεις. Το ψυχολογικό κάνει τον καλό παίκτη με τον ταλέντο από τον μη. Γιατί είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Αν είσαι καλός αθλητής, καλός παίκτης, έχεις και την ψυχολογία. Υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, που φτιάχνονται να πάνε να κερδίζουν μες στην έδρα του αντιπάλου. Υπάρχουν άλλοι που πάνε στην έδρα του αντιπάλου και τα κάνουν πάνω τους. Ναι, μιλάω τώρα για αυτούς που ξεκινάνε τώρα, έτσι, γιατί τώρα ο Χριστίδης, ο Φλιώνης και αυτοί τώρα παίξανε, δεν πήραν συμμετοχές. Ναι. Αλλά μπαίνεις μέσα την πρώτη συμμετοχή και τρως σίδερα. Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Οι παίκτες αυτοί νομίζω ότι είναι μιας κλάσης, δεν μπορούν παραπάνω, ότι είναι αυτό είναι. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Είναι και πολύ το φοβάμαι το
φέτος στο μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί, πολύ το φοβάμαι. Θα δούμε. Αυτό το, γιατί αυτό το παιδιά που τα ακούμε 4 στα 4, 3 στα 3, 2 στα 2, 5 στα 5, 8 στα 8, όλο μας γέμει. Ευτυχώς δεν χρειάζεσαι τέτοιους συνδυασμούς. Ο Φάρος παίζει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Δηλαδή πόσες νίκες θα κάνει. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα δεν έχει, δεν μπορεί. Δεν νομίζω, με το Λαύριο και τον Προμηθέα άλλο πράγμα έδειξε. Ότι μπορεί. Άλλο πράγμα έδειξε. Το δείχνουν μία, το δείχνουν δύο. Δηλαδή, εγώ ας πούμε χθες αυτό που με ανησύχησε. Χωρίς Αθηναίου και Μπέλ δεν μπορεί. Δεν το συζητώ. Στο χθεσινό το παιχνίδι. Δεν είδα πάθος, δεν παιδί μου. Αυτό που είδαμε τον Προμηθέα δεν το είδα χθες. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό πιο πολύ με στεναχωρεί. Ναι, γιατί σε τραβάνε κάποιοι τέτοιοι παίκτες όμως. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Εντάξει, στράβωσε και από την αρχή το μάτς αυτό. Πρέπει να. Και από τη στιγμή που δεν μπορείς. Κάνεις κάτι, το πας διαφορετικά το παιχνίδι. Το πας λίγο στη μανούρα, το πας λίγο από εδώ. Μανούρα, αφού βάζανε τα τρίποντα, πια μανούρα. Τα βάζανε όλα. Κάτι τους κάνεις, άμα ανεβριάσουν οι Αμερικάνοι, μετά τους παίρνει κάτι βόλιο. Εντάξει, πώς είχαν 10 τρίποντα. Οι Αμερικάνοι να ανεβριάσουν, οι δικοί μας δεν βάζαν lay-up τώρα. Τι μου λες τώρα. Καλά, όσο και να ανεβριάσουν, δεν βάλουμε κι εμείς 60 πόντους βάλαμε. Και τους 10 τους βάλαμε στο τελευταίο λεπτό. 50 πόντους είχαμε στο 38. Δεν μπορούν. Στην άμυνα καλή είναι, αλλά στην επίδεση δεν. Από την αρχή ήταν αυτό. Ήταν καθαρά πιστεύω λάθος του Γιαννάκη. Δεν νομίζω κανένας άλλος. Τους παίκτες. Δηλαδή τώρα πόσο λιγότερα χρήματα ήταν ο Μπέλα αυτοί που ήταν από. Περισσότερα χρήματα ήταν από αυτούς που έχουν. Η Κίνη, το Λαύριο και ο Προμηθέας ήταν χαμηλότερης αξίας. Όχι. Όχι, δεν ήταν λιγότερα. Ίσα-ίσα. Μπορεί να ήταν και περισσότερα κάποιοι. Ή ο μάνατζερ που σου δίνει παίκτες. Ο μάνατζερ όμως όταν ζητάει εγγυήσεις το καλοκαίρι για να έρθει και να παίρνει 40 χιλιάρικα ο Μακφάντεν και εσύ λες, δεν θέλω τον Μακφάντεν, θέλω τον Weaver, από τον NBA-er. Και αυτά παίζουν τον ρόλο τους όλα. Ο Μακφάντεν έχει προταθεί στον Άρη και πέρσι και φέτος. Πέρσι φέραμε τον Μάρμπλ. Πήγε ο Μακφάντεν στον Πάοκ. Φέτος ξαναπροτάθηκε. Το μανεκίν, τον Μάρμπλ εκεί, δεν ξέρω. 160 χρωστάς. Ναι. Έχει πάρει μια κατοστάρα και χρωστάς άλλα 160. Και όταν αρχίζει και συνέρχεται το ποδόσφαιρο, πέφτει το μπάσκετ. Όταν θα αρχίσει να συνέρχεται το μπάσκετ, πέφτει το ποδόσφαιρο. Τι γίνεται, αυτό μοιάζει, δεν την πω κατάλαβα. Κάτσε να ανέβει τώρα το ποδόσφαιρο και μετά θα συνεφέρουμε και το μπάσκετ. Είναι για πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Νίκο, τον βετεράνο. Άλλη φορά δεν έχω συμφωνήσει με αυτά που λέει. Είναι ίσως για πρώτη φορά που έχω συμφωνήσει με τον Νίκο. Που τον άκουσε σήμερα πρωί-πρωί. Πρώτο-πρώτο, ναι. Ναι, να, είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να κλείσουμε, κύριε Ζάτσι μου. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που πήραν μέρος στην εκπομπή. Και θέλουμε να σας ακούμε, θέλουμε να συζητάμε, θέλουμε να μαζέψετε τους προβληματισμούς σας, να ασκείτε κριτική, αλλά στα όρια της ευπρέπειας, να συζητάμε πράγματα. Νομίζω ότι πολλές φορές και εμείς μπορούμε κάποια πράγματα που τα έχουμε δει με ένα συγκεκριμένο πρίσμα να αλλάξουμε την άποψή μας, αλλά και εσείς. Να αντιληφθείτε εφόσον έχετε τη διάθεση να ακούσετε, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που βγαίνουν, λένε αυτά που θέλουν και δεν ακούν τίποτα. Εφόσον έχετε τη διάθεση να ακούσετε και πέντε πράγματα, όχι γιατί εμείς ξέρουμε καλύτερα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί εμείς σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, σε ορισμένες περιπτώσεις, εντάξει και εγώ και ο Αλέξης, κυρίως πιο πολύ στο ποδόσφαιρο, έχουμε την δυνατότητα λόγω του επαγγέλματος να ξέρουμε και πέντε παραμέτρους παραπάνω. Πέντε. Όχι 105 που νομίζετε πολύ ότι γνωρίζουμε ή οτιδήποτε άλλο. Πέντε παραμέτρους παραπάνω και μπορούμε να αξιολογήσουμε και δύο πράγματα καλύτερα με δεδομένο ότι έχουμε μια καθημερινή τριβή με τους πρωταγωνιστές. Αυτά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Με Τρόικα βέβαια εμείς το πρωί 10 με 12 και φυσικά All About Aris On Air το απογευματάκι στις 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.